Η Αφρικανική Πανολή των Χείρων έχει αρχίσει να πλήττει πολλές μονάδες στη Δυτική Ευρώπη. Τα ψυχασώματα ζώων που έχουν μολυνθεί έχουν εντοπιστεί στη Δυτική Πολωνία, μόλις 10 χιλιόμετρα από τα σύνορα με τη Γερμανία. Οι αγριόχειροι μπορούν να μεταδώσουν την ασθένεια σε 20 τα γουρούνια, αλλά όχι στους ανθρώπους. Οι Πολωνοί κτηνοτρόφοι έχουν αρχίσει να αισθάνονται την απειλή. Τον περασμένο χρόνο σχεδόν 35.000 γουρούνια έπρεπε να θανατωθούν στη βορειοανατολική Πολωνία. Στις αρχές αυτού του χρόνου θανατώθηκαν άλλες 24.000 στα δυτικά. Ο κτηνοτρόφος κατηγορεί την κυβέρνηση ότι έχει παραμελήσει τις αποστολές έρευνας για να εντοπιστούν οι μολυσμένοι αγριόχειροι που είναι υγειονομικές βόμβες για τις φάρμες της περιοχής. Τα νεκρά αγριογούρουνα δεν απομακρύνονται έγκαιρα, αποσυντίθενται και μένουν εκεί για πολύ καιρό. Οι αρχές τα μαζεύουν μετά από 3-4 μέρες. Οι ντόπιοι κτηνοτρόφοι είναι εξοργισμένοι. Πριν το ξέσπασμα της ασθένειας, είχαμε 2.000 χειροστάσια στην περιοχή μας. Έχουν μείνει μόνο 600. Μια ειδική ομάδα κρούσης δημιουργήθηκε στη Δρέσδη, την πρωτεύουσα της Σαξονίας, κοντά στην Πολωνία. Στόχος να προστατευτούν οι γερμανικές φάρμες και ένα από τα πρώτα έργα που θα γίνουν είναι η κατασκευή φράχνη μήκους 130 χιλιόμετρων. Υπάρχει συνεχής διάλογος για το πώς να περιοριστεί η εξάπλωση της ασθένειας. Τα αγριογούρουνα μπορούν να την μεταδώσουν και συχνά διασχίζουν τα σύνορα από και προς τη Γερμανία και την Πολωνία. Συζητάμε για την κατασκευή φραχτών από την πλευρά της Πολωνίας αλλά και της Γερμανίας. Αυτό θα μπορούσε να είναι ένα καλό εργαλείο για να καθυστερήσει ή και να σταματήσει την μετακίνηση των αγριογούρουνων και έτσι να καταπολεμηθεί η ασθένεια. Την πλήρη εξάλληψη της Αφρικανικής Πανόλης των Χείρων στην Ελλάδα γνωστοποίησε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Όπως τονίζεται σε ανακοίνωση, αυτό επετεύχθη με τις συντονισμένες προσπάθειες των στελεχών του ΙΠΑΤ σε πλήρη συνεργασία με τους κτηνιάτρους των υπηρεσιών των περιφερειών της χώρας.